ένα διαφορετικό βίντεο on the road. Χύμα, σκέψεις, ανησυχίες, μέχρι να πάμε από τον προορισμό Α στον προορισμό Β. Πάμε να πάρουμε από το πατρικό φαΐ, μουσακά, και μέχρι να φτάσουμε, ας πούμε, λίγο κάποια πράγματα έτσι εδώ πέρα. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ο χρόνος, όπως είπαμε, πλέον με το παιδί είναι περιορισμένος, αλλά είναι ωραία περιορισμένος, μια χαρά. Λοιπόν, τελειώνει το 2023, μια πολύ δυνατή χρονιά. Αν πρέπει να κάνω έτσι μια ανασκόπηση, σε προσωπικό επίπεδο ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου, ιδιαίτερη, πρωτόγνωρη, με πρωτόγνωρες καταστάσεις και ανησυχίες. Έκανα και τον απολογισμό μου, όπως κάθε χρόνο, και από video games έπαιξα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Ήταν μια χρονιά η οποία έγινε αλλαγή κονσολών. Δηλαδή έδωσα το Series S. Πολλοί φίλοι δεν πολύ ευχαριστήθηκαν, το καταλαβαίνω. Μιλάνε για κολοτούμπα. Εντάξει, κολοτούμπα ήταν που πήρα, που πήρα Xbox, όχι που πήρα Play. Καταραμένο σονάκι είμαι τελικά και νιντεντάκι. Στο Switch έπαιξα πολύ ωραία πράγματα. Το PS5 το πήρα για τρεις λόγους, βέβαια. Δηλαδή, εξακολουθώ να πιστεύω μέχρι και σήμερα ότι είναι η χειρότερη γενιά της Sony. Η πιο χλιαρή, πιο άνοστη, πιο άνευρη, πιο αναργασμική. Για τρεις λόγους πήρα το PS5. Και το πήρα έτσι ψιλονωρίς, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, για τους πρώτους δύο δηλαδή που με αφορούν. Ο πρώτος λόγος είναι το Death Stranding 2. Ο δεύτερος λόγος είναι το Final Fantasy 7 Rebirth. Και ο τρίτος λόγος είναι να έχω ένα σύστημα καινούριο που να μπορέσω να διατηρήσω την ιστορία, τη δική μου, την προσωπική των video games. Δηλαδή Final Fantasy 10, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Resident Evil 2, remake Resident Evil Nemesis. Αυτά θα μπορούσε και στο Xbox βέβαια να τα κάνεις. Βέβαια ψηφιακά δεν ήθελα. Έχω αρκετά retail PS4. Αρκετά, για τα δικά μου δεδομένα αρκετά. Έτσι, αυτό τώρα είναι σχετικό. Δηλαδή από κάθε κονσόλα κρατάω αυτά που πραγματικά παίζω, τα Tomb Raider και τα λοιπά. Και ήθελα να έχω ένα καινούριο σύστημα να μπορώ να διατηρήσω αυτά τα παιχνίδια. Ούτως ή άλλως PS4 δεν είχα στην κατοχή μου, το είχα πουλήσει για να πάρω Series S. Και έτσι λοιπόν πήρα PS5. Δηλαδή κάτι Ghost of Tsushima, κάτι God of War, κάτι Horizon. Τα αποκλειστικά αυτά εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να τα παίξω. Αν εξαιρέσουμε το Uncharted, δηλαδή, που τα γουστάρω πολύ, που μπορούν να μπουν στο ίδιο τσαμπί με τα υπόλοιπα. Σίγουρα θα παίξω όμως το 2024 αρκετά πραγματάκια. Και ξεκινάμε για την ιστορία του πράγματος με, στις 14 Φεβρουαρίου, ημέρα των ερωτευμένων, έρχεται αυτό το φοβερό remaster. Μακάρι να είναι καλό και να μην είναι ψεύτικο. Έχω θέμα με τα remasters όταν έχουν περάσει αρκετά χρόνια και υπάρχει σε συγκεκριμένα σημεία πολύ γυαλάδα και πολύ καλά γραφικά, και σε κάποια άλλα σημεία είναι χάρτινα. Δηλαδή με ενοχλεί αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αρμονία. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο Κώστας ο Rain Metal, το έχουμε συζητήσει. Σε κάτι remake, κάτι Secret of Mana και τα λοιπά, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, και στο Final Fantasy 8 Remaster, που βλέπεις σε κάποια σημεία ότι είναι πολύ καλογιαλισμένο και σε κάποια άλλα χωλαίνει. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι δύο ταχυτήτων. Δεν μου πολύ αρέσει αυτό. Δεν θέλω να γίνει αυτό στο Tomb Raider. Έτσι λοιπόν, περιμένω 14 Φεβρουαρίου να αγοράσω, αλλά δεν ξέρω σε ποια πλατφόρμα, είτε στο Switch είτε στο PlayStation 5, την τριλογία Tomb Raider, εξαιρετικά. Και μάλιστα το Tomb Raider 3 μου αρέσει περισσότερο από όλα, παιδιά, γιατί το σκεφτόμουν. Αν είχα μια επιλογή τώρα να βάλω ένα Tomb Raider από τα παλιά, θα βάζα το Tomb Raider 3 με την πίστα στο μετρό. Δηλαδή ήταν πιο στα δικά μου νερά αυτό που ήθελα να δω, με την πίστα Area 51, λατρεύω, με τα laser εκεί, με την στολή παραλλαγή στο κολάνι, Λάρα. Άστο, απίστευτη κατάσταση. Αν και ήταν πολύ δύσκολο το Tomb Raider 3,
Αλλά δεν θα το παίξω 14 Φεβρουαρίου. Θα το αγοράσω τότε, θα το ρίξω μια ματιά, αλλά το μυαλό μου θα είναι στραμμένο στις 29 Φεβρουαρίου για το Final Fantasy Rebirth που περιμένω πάρα πολύ. Το έχω κάνει προπαραγγελία την Deluxe έκδοση στα 110 ευρώ. Φυσικά θα τα δώσω και χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα δώσω, γιατί έχω να αγοράσω παιχνίδι, όχι να μου κάνουν δώρο, κοιτάξτε. Όχι να μου κάνουν δώρο, να δώσω εγώ δικά μου χρήματα για παιχνίδι. Τελευταία φορά, αν και νομίζω μου το πήρε δώρο η μαμά μου, το πλήρωσε, γιατί το είχα βάλει αντικαταβολή να πάει στο πατρικό και μου λέει άντε αφού το πήρες. Αλλά νομίζω ότι έδωσα χρήματα, δεν θυμάμαι. Ήταν η τριλογία Dark Souls που την πήρα 24 ευρώ. Μιλάμε τιμή χώμα για αυτά που σου δίνει. Ήταν η καλύτερη αγορά ή το καλύτερο δώρο, αντίστοιχα δεν θυμάμαι τώρα αν το πλήρωσα. Η τελευταία μου αγορά, Dark Souls. Και φυσικά πήρα το Shenmue τώρα πρόσφατα, το 1 και το 2. Fuxan. What? Fuxan, do you know any sailors? Sailors? No, I don't. I see. Που έχει γίνει ωραία δουλίτσα και το πήρα σε πολύ χαμηλή τιμή. Να, καταλήγουμε πάλι σε αυτό που σας είπα, στο PS5. Γιατί πήρες Final Fantasy The Stranding, να μην επαναλαμβάνομαι, και για να διατηρήσω την ιστορία, την προσωπική δική μου, την διαδρομή μου όλα αυτά τα χρόνια. Να παίξω στο του PS4 το δισκάκι, να το βάλω στο PS5 και να παίξω Shenmue. Κάτι το οποίο κάνω. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το Shenmue. Όσοι ξέρετε, καταλαβαίνετε γιατί ναυαρχίδα και ριζοσπαστικό παιχνίδι μιλάμε. Έτσι λοιπόν, Final Fantasy Rebirth το περιμένω. Δεν έχω κάνει ιδιαίτερα έξοδα, παιδιά. Καμιά φορά ξέρετε μου πιάνει η τρέλα το βράδυ, αλλά να αποφεύγει τα αγορές το βράδυ. Δηλαδή βλέπω έτσι τηλεοράσεις, κάτι TCL με 400-500 ευρώ όσο με παίρνει. Δηλαδή κάτι ακουστικά 3D Pulse βλέπω, αλλά είναι όνειρα θερινής νυχτός, να πούμε. Δηλαδή τα βλέπω το βράδυ και το πρωί λέω ευτυχώς που δεν έκανες καμιά μαλακία να παραγγείλεις τίποτα και να το μετανιώσεις. Όταν ξυπνάς το πρωί με καθαρό μυαλό λες αυτό είναι περιττό. Οπότε αν θέλετε προσωπική συμβουλή, μην κάνετε αγορές το βράδυ. Εκτός αν είναι κάποια ευκαιρία μεταχειρισμένο που λες μέχρι το πρωί δεν θα υπάρχει. Εκεί αλλάζει. Όλα είναι σχετικά. Έτσι λοιπόν, μετά θα, για κάποιο λόγο, θέλω να παίξω και Silent Hill. Έτσι και έρθει το remake του 2, θα το παίξω οπωσδήποτε, γιατί δεν έχω παίξει κανένα. Και απορώ πως μου ξεφύγαν τα Silent Hill, γιατί είμαι και παλιός παίκτης, ρε παιδί μου. Δηλαδή εκείνη την περίοδο που είχε βγει το Silent Hill, εγώ έπαιζα δυνατά τα Tomb Raider, τα Final Fantasy, τα Resident Evil, τα Gran Turismo και τα σχετικά. Θέλω να δω ένα Silent Hill και μάλιστα νομίζω ότι θα περάσω καλά, γιατί δεν έχω προσδοκίες. Όσες φορές είχα προσδοκίες με πήγαν κουβά. Οι προσδοκίες είναι και οι απαιτήσεις που μπορεί να έχεις, γιατί αλλιώς το φαντάζεις και αλλιώς έρχεται και γίνεται αυτομάτως και η σύγκριση αν έχεις παίξει το παλιό, νομίζω ότι σου καταστρέφουν την εμπειρία πριν καν να το κάνεις install το παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχουν φίλοι που το Silent Hill 2 το έχουν νούμερο 1 θέση, γουστάρουν τρελά και το κατανοώ. Εγώ που δεν έχω παίξει κανένα και θα πιάσω το remake, δεν θα έχω να κάνω ούτε σύγκριση, ούτε τα παλιά τα χρόνια ήταν αλλιώς. Έχω ένα προβάδισμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θα το παίξω. Όπως επίσης και το Metal Gear Solid 3 όταν βγει, αν και το έχω παίξει το Snake Eater, αλλά δεν το πολύ θυμάμαι και δεν θα κάνω τη σύγκριση. Επίσης το Red Dead Redemption 2 το πούλησα και πήραμε το, μου το είχε πάρει δώρο ο Γιάννης ο κουμπάρος μου και το λέω κοίταξε να δεις, δεν το θέλω στη συλλογή μου, οτιδήποτε δεν ξαναπαίζω δεν το θέλω στη συλλογή μου, παιδιά, και δεν μου έχει μείνει. Οπότε και δεν μου έμεινε το παιχνίδι και δεν θέλω να το ξαναπαίξω, οπότε το έδωσα, το πούλησα και με αυτά τα χρήματα αυτομάτως την ίδια στιγμή, γιατί δεν ήθελα να πάνε σε άλλους λόγους, δηλαδή κάτι να χρειαστεί το μωροπάνης κτλ. Αυτό είναι άλλο, το δώρο πρέπει να πηγαίνει σε δώρο. Έτσι λοιπόν, δηλαδή τα χρήματα που πήρα από το Red Dead 2 πήγανε για Metal Gear Solid 5, γιατί ο φίλος μου Ιτσι το γουστάρει πάρα πολύ το παιχνίδι. Με το 4 πέρασα καλά, οπότε
είπα να πάμε στο Metal Gear Solid 5, που πρώτα θα το πιάσω κουμπάρος μου, γιατί είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι και ο Γιαννάκης αυτή τη στιγμή έχει ένα κενό στα video games, δηλαδή χαζοπαίζει από ό,τι κατάλαβα, κάτι φόρμουλες κτλ. Οπότε ας το δώσουμε το Metal Gear Solid 5 να δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, φτάσαμε στον προορισμό μας, καλά τα είπαμε, 10 λεπτά κάναμε, Κυριακή δεν είχε κίνηση, ελπίζω να είστε όλοι καλά στην υγεία σας. Αυτό το βίντεο λογικά θα ανέβει πριν το εορταστικό, οπότε φροντίστε όσοι γουστάρετε, βάλτε καμπανάκι στο εορταστικό. Ο Παναγιώτης, ο Αλέκος, η Καλίνικη και εγώ ετοιμάσαμε ένα 2 ώρο βίντεο, πολύ ωραίο, με την έτσι, πιάσαμε από την αρχή του 23 τι έγινε μέχρι το τέλος, γενικότερα για τις γιορτές θα τα πούμε όλα πολύ όμορφα. Λοιπόν, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να φάτε πολύ ωραία, και τα λέμε, bye.